Είχαμε την ευχαίρεια με την έφορο αρχαιοτήτων, την προϊσταμένη, την κυρία Γιώτα Κασίμη, τις προηγούμενες μέρες να έχουμε μια συνάντηση αφενός μεν, συνάντηση εργασίας θα πω, μαζί με αρχαιολόγους και τους αρχιτέκτονες των έργων, δηλαδή των ενεργεία έργων πολιτισμού που γίνονται αυτή τη στιγμή και πραγματοποιούνται στο νομό μας. Είναι το σημαντικό έργο, έχουμε πει και άλλες φορές, στις αρχαίες Διόλκου, καθώς και του λιμένου των Κεχρεών. Η αρχαία Διόλκος αποτελείται από τρία υποέργα, το είδαμε με την κυρία Έφορο, υπολείπονται το σημαντικό κομμάτι που είναι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ένας κρυπιώτικος που να πιάσουν τα νερά, ούτως ώστε να αναδειχθεί ο υπόλοιπος αρχαίος Διόλκος, όπως επίσης και στο λιμένα των Κεχρεών που είναι σε τρεις φάσεις, είναι και η φάση των ενάλλων αρχαιοτήτων και ευελπιστούμε ότι μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει το έργο. Το θέμα μας ήταν δηλαδή πορεία των έργων και ποσοστό υλοποίησης. Ταυτόχρονα είδαμε και το Ριουστινιάνιο τείχος, είναι το έργο που είναι τάχτη τώρα στο ΕΣΠΑ. Ήδη με το τελείωμα της ένταξης θα προχωρήσουν σε άμεση πρόσληψη αρχαιολόγου, ώστε και οι δύο πύργοι αυτοί και το κτίριο να αναδομηθεί. Πήγαμε επίσης και στο Μουσείο των Ιστινιών, γιατί εκεί φυλάσσονται και τα ευρήματα που ευρέθηκαν σοβαρά στο λιμένα των Κεχρεών, όπως είδαμε και το ψηφιδιωτό βέβαιο, αλλά και ευρήματα από τη Ρωμαϊκή Έπαυλη στην Κατονίστρα, όπου τέλειωσαν οι ανασκαφές για φέτος, για τη χρονιά του 2020, και υπάρχει ομάδα αρχαιολόγων που έχει προσληφθεί και ομάδα συντηρητών, ούτως ώστε να αναδειχθούν αυτά τα σημαντικά ευρήματα. Όσον αφορά για τη Ρωμαϊκή Έπαυλη, είναι γεγονός, επειδή έχω την εικόνα και από την περσινή χρονιά το 2019, η φετινή ανασκαφή απέδωσε πολύ σημαντικά μεγάλα ευρήματα, όπως επίσης ήταν και ευρείας κλίμακας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και κατ' εντολή του Περιφερειάρχη ενδιαφέρεται εμπράκτως, δηλαδή ως χορηγός μέσω προγραμματικών συμβάσεων, για όλες τις ανασκαφές που γίνονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και στο νομό μας, στη Ρωμαϊκή Έπαυλη, όπως επίσης και στην Τενέα και στην Αρχαία Σικιώνα. Και γι' αυτό θα προχωρήσουμε και σε παράταση της προγραμματικής σύμβασης, ούτως ώστε να αναδεικνύονται οι ομορφιές, οι διαχρονικές ομορφιές αρχαιότητες του τόπου μας, συνυφασμένη η Ρωμαϊκή Έπαυλη με το Λουτράκι και μας δείχνει και τη διαχρονικότητα των Ιαματικών νερών, γιατί βρέθηκαν πάρα πολλά λουτρά. Και έπεται συνέχεια και σε άλλες συναντήσεις εργασίας.